Εφιαλτικές μνήμες από τις επιθέσεις του Κώστα Πάσαρη ξύπνησαν στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας. Ο Βαρυπινίτης κατηγορείται για 4 ανθρωποκτονίες και ακόμη 7 απόπειρες ανθρωποκτονιών. Άνθρωποι που γλίτωσαν από τα χτυπήματα του κακοποιού, συγγενείς και αυτόπτες μάρτυρες, γύρισαν το χρόνο πίσω στη δικαστική αίθουσα. Όπως ο άνθρωπος που επέζησε στο νοσοκομείο Γεννηματάς την ώρα που δύο αστυνομικοί έπεφταν δίπλα του νεκροί. Φτάσαμε στο Γεννηματάς για εξετάσεις. Ο Πάσαρης φορούσε χειροπέδες μπροστά και όχι πίσω όπως προβλέπει ο κανονισμός. Στον όροφο ο Αλεβιζόπουλος τον είχε αφήσει και στεκόταν λίγα μέτρα μακριά. Ξαφνικά άκουσα τον Αλεβιζόπουλο να λέει: «Οχ, με φάγε» και κράταγε την κοιλιά του. Το πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής. Πριν είχε πυροβολήσει και τον Δρακόπουλο. Εγώ δέχτηκα 2 πυρά στο στήθος. Ο Βαρυπινίτης εξακολουθεί να είναι φυλακισμένος στη Ρουμανία. Δεν αρνούμε καμιά από τις 4 ανθρωποκτονίες που διέπραξα. Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι έχει μετανιώσει προκάλεσε την οργή των συνηγόρων των οικογενειών. Προσπάθησαν να αγιοποιήσουν πάλι τον Πάσαρη. Δηλαδή να πούνε ότι έγινε καλός άνθρωπος. Γιατί τον αποκλείουμε σε οποιονδήποτε κρατούμενο, ακόμα και αν λέγεται Πάσαρης, ότι μετά από 20 χρόνια μπορεί να έχει αλλάξει. Ανάμεσα στα θύματα των επιθέσεών του ήταν και μία γιατρός. Ο άνδρας της αδελφής της, η οποία είχε τραυματιστεί, κατέθεσε στο δικαστήριο. Μπήκε μέσα στο φαρμακείο, ήταν τραυματισμένος από μια συμπλοκή. Η αδελφή της γυναίκας μου φώναξε: «Πρόσεχε, είναι ο Πάσαρης». Έβγαλε το όπλο και τη σκότωσε κατευθείαν. Και στη γυναίκα μου έριξε 5 σφαίρες. Έμεινε στην εντατική για καιρό. Δεν ξέραμε αν θα ζήσει. Λίγο νωρίτερα, ο Πάσαρης είχε κριθεί ένοχος για τις 4 από τις 10 απόπειρες ανθρωποκτονίες για τις οποίες κατηγορούνταν. Το δικαστήριο δεν δέχτηκε κανένα ελαφρυντικό. Η ποινή του μειώθηκε σε 45 χρόνια από τα 95 που αρχικά είχε καταδικαστεί.